Το River Party είναι ένας θεσμός που υπάρχει για 34 χρόνια. Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται στο νομό Καστοριάς και συγκεκριμένα στον Εστόριο. Το Εστόριο βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από την Καστοριά. Είναι ένα χωριό στους πρόποδες του Γράμμου, του φημισμένου βουνού. Και το σημείο που γίνεται το φεστιβάλ είναι επί της ουσίας μια κοιλάδα από την οποία περνάει ο ποταμός Αλιάκμονας. Ο Αλιάκμονας πηγάζει από το Γράμμο, διασχίζει όλη τη Μακεδονία και χύνεται στο Θερμαϊκό. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα καταπράσινο και πολύ όμορφα διαμορφωμένο πάρκο, το οποίο το έφτιαξε και το δημιούργησε η φύση, αλλά το στόλισε και το καλόπισε ο Δήμος Νεστορίου. Εκεί έγινε για πρώτη φορά το 1978 το πρώτο River Party. Το πρώτο River Party δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτό που λέει η λέξη. Ένα πάρτι στο ποτάμι. Το οποίο το έφτιαξε η τοπική νεολαία με αφορμή τους Ελληνοαμερικάνους μετανάστες από τον Εστόριο, οι οποίοι έφυγαν πολλά χρόνια πριν και πήγαν στην Αμερική και ερχόντουσαν τα καλοκαίρια. Λοιπόν, τα παιδιά αυτών ήθελαν να κάνουν ένα πάρτι. Έτσι. Και μαζί με τα παιδιά του χωριού είπα να κάνουμε ένα πάρτι στο ποτάμι. Έτσι. Το οποίο πρώτο αυτό πάρτι έγινε με μουσική από pick-up. Τότε είχαν pick-up. Και μαζεύτηκαν όλα τα παιδιά από όλη την περιοχή. Ο κάθε ένας προσπαθούσε να συνεισφέρει κάτι της. Ο ένας έφερνε λίγο κάση, ο άλλος έφερνε λίγο τσίπρου, ο άλλος έφερνε λίγο φαγητό, ο άλλος έφερνε δίσκους για να παίξουν μουσική. Τραβήξανε λοιπόν καλώδια από το χωριό, γιατί είναι μια κάποια απόσταση από εκεί που είναι η κοιλάδα μέχρι τα πρώτα σπίτια, καλώδιο ρεύμα δηλαδή, και έγινε το πρώτο River Party το 1978. Την επόμενη χρονιά, που ξαναθέλανε να κάνουν κάτι αντίστοιχο, είπανε δεν φωνάζουμε και κάποιο τοπικό συγκρότημα να παίξει κάποια όργανα, και έγινε το πρώτο ζωντανό, δηλαδή η πρώτη ζωντανή εμφάνιση κάποιων ντόπιων καλλιτεχνών. Την επόμενη χρονιά ανοίχτηκε λίγο περισσότερο και τέλος πάντων κάποια στιγμή ανοίχτηκε περισσότερο, όπου το ανέλαβε επί της ουσίας ο Δήμος Νεστορίου και δεν έπαψε να είναι πια μια παρέα παιδιών που έκανε ένα πάρτι στο ποτάμι. Έτσι. Το ανέλαβε ο Δήμος Νεστορίου, το έβαλε σε μια λίγο πιο επαγγελματική βάση και άρχισε σιγά σιγά να μετακαλεί διάφορα ονόματα, στην αρχή του λίγο πιο σε εισαγωγικά εναλλακτικού χώρου, ροκ εναλλακτικού χώρου, αλλά και μετά το άνοιξε σε πιο ευρεία φάση, με προσκαλώντας ονόματα του έντεχνου, του πιο σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού κατά κύριο λόγο, χωρίς βέβαια να χάνει ας πούμε τον εναλλακτικό του χαρακτήρα, έτσι, και πάλι σε εισαγωγικά το ροκ του χαρακτήρα, έτσι. Σιγά σιγά μετεξελίχθηκε σε ένα κατασκηνωτικό πάρτι με την έννοια την εξής, ότι επειδή εκεί στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει αρκετά μεγάλη έκταση, η οποία πλέον τώρα είναι περιποιημένη και διαμορφωμένη, που μπορεί να φιλοξενήσει κατασκηνωτές. Ο Δήμος σιγά σιγά έφτιαξε κάποιες εγκαταστάσεις, οι οποίες να μπορούν να εξυπηρετήσουν κάποιους κατασκηνωτές, δηλαδή μια βασική υποδομή, τουαλέτες, ντουζ, ρεύμα, έφτιαξε ένα εστιατόριο να μπορούν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι, και σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο το καλυτέρευε αυτό το πράγμα. Πλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, ο Δήμος Νεστορίου με τις ανακατατάξεις που γίνανε με τον Καλλικράτη και με όλα αυτά, δεν μπορούσε να συνεχίσει να το έχει και με την οικονομική κρίση. Δεν γινόταν να ανταπεξέλθει οικονομικά σε αυτό το πράγμα. Και αποφάσισε να συνεργαστεί με κάποιους ιδιώτες. Αυτοί οι ιδιώτες είμαστε εμείς, η εταιρεία Live2, η οποία μετά από διαγωνισμό ανέλαβε τη διοργάνωση του River Party από το 2010 και δόθη. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε σε αυτά τα δύο χρόνια, τώρα είμαστε στον τρίτο χρόνο, είναι να διανθίσουμε λιγάκι το πρόγραμμά του, να προσπαθήσουμε να του δώσουμε λίγο μια πιο διεθνή χρειά, βάζοντάς του, προσθέσοντάς του σιγά σιγά κάποια ονόματα διεθνή. Το κάναμε λίγο διστακτικά στην αρχή, θέλαμε να δούμε αν η περιοχή το σηκώνει. Φέτος το κάνουμε πιο δυναμικά, φωνάζουμε δύο αρκετά γνωστά ονόματα που έχουν ξανάρθει στην Ελλάδα. Το ένα είναι η Thievery Corporation, το άλλο είναι η Nouvelle Vague, οι οποίοι έρχονται μόνο για το River Party, δεν παίζουν σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Οι μη μόνο είναι η Thievery Corporation που παίζουν και στην Κρήτη, αλλά αυτό είναι αρκετά μακριά. Αυτό ήταν το ένα άνοιγμα που προσπαθήσαμε να κάνουμε. Φυσικά συμπεριλαμβάνουμε και ό,τι καλύτερο υπάρχει από ελληνικής πλευράς, ονόματα όπως
η Ελευθερία Βαντάκη, ο Μπάμπης Στόκας, ο Μιχάλης Χατζιάννης, η Αλεξίου, η Γαλάνη, ο Πιάτσικας, οι πιο νέα ονόματα όπως η Μπουφίλιου, η Λοκομόντο, παραδοσιακά ονόματα χαρακτηριστικά του River Party όπως ο Σοκράτης Μάλαμας, ονόματα ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, τώρα μπορεί να ξεχνάω και κάποιος, μπορώ να τους πω, είναι πολλά ονόματα, 25 περίπου. Ένα άλλο πράγμα που κάναμε είναι ότι εισάγαμε έναν διαγωνισμό για νέους καλλιτέχνες. Στην ουσία αυτό που γίνεται είναι ότι δηλώνουν νέοι καλλιτέχνες και μάλιστα ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή φέτος, 160 νέα συγκροτήματα και καλλιτέχνες συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό και ψηφίζει ο κόσμος κάποια από αυτά και μια επιτροπή από επώνυμους, συγκεκριμένα η επιτροπή αυτή είναι ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο Θέμης ο Καραμουρατίδης, και ο δημοσιογράφος ο κ. Παπαμιχάλης, οι οποίοι επιλέγουν τα 15 από αυτά, τα οποία θα εμφανιστούν εκεί. Δίνουμε τη δυνατότητα φέτος σε κόσμο από πιο απομακρυσμένες περιοχές να έρθει. Έχουμε σε συνεργασία με τουριστικά γραφεία σε πολύ φτηνές τιμές να έρθουν με πούλμαν και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη. Βέβαια, Θεσσαλονίκη δεν είναι πιο εύκολο. Και θεωρούμε επίσης ότι είναι ένας εξαιρετικός τόπος που συνδυάζει κάποιος διακοπές μαζί με διασκέδαση, με πολύ φτηνό εισιτήριο. Με πάρα πολύ φτηνό εισιτήριο.